Ο πρόεδρος του συναγερμού, ο κύριος Σαβέροφ Νεοφύτου. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Έτσι, να δούμε λιγάκι την επόμενη μέρα της κρίσιμης χθεσινής συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Εδώ το ρεπορτάζ γράφει για εμφυλιοπολεμικό κλίμα που επικράτησε χθες. Ήταν έτσι τα πράγματα? Κύριε Δημητρόπουλε, έχετε την εντύπωση ότι όταν συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο υπάρχει διαφορετικό κλίμα ή λέγονται διαφορετικά πράγματα από ό,τι ακούτε καθημερινά δημόσια? Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, το ξέρετε. Δεν συμμετείχα ποτέ. Σας το λέω να το ξέρετε. Ναι. Για να το λέτε εσείς κάτι θα ξέρετε. Τώρα, οπότε ναι. Το ίδιο κλίμα που επικρατεί εκτός της αιθούσης, το ίδιο κλίμα και εντός της αιθούσης. Αυτό βοηθάει, δεν βοηθάει, δεν ξέρω, εσείς θα μου το πείτε. Ας το αφήσουμε ως εδώ. Ως εδώ. Ωραία. Αυτό το στοιχείο βέβαια που προκύπτει, τουλάχιστον έτσι με τη δική μου λογική, είναι ότι εμφανίζεται ξανά ο ενδιάμεσος χώρος, ο οποίος αξιώνει πράγματα. Ένα από αυτά ήταν και η παρουσία των αρχηγών των κομμάτων στη Γενέβη, κάτι που αποδέχτηκε ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, παρόλο που ακούγονται παράξενα και παράδοξα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, θέλετε να έρθείτε, κοπιάστε. Είναι ναι. Αυτή η δραστηριότητα. Καλά, κοπιάστε τώρα, δεν πάμε για διακοπές. Στο πρώτο Μον Μπελεράν, όταν τους είπε να πάνε, κάνανε μπαϊράκι να μην πάνε. Εντάξει. Όχι, μάλλον στο πρώτο τους είπε να πάνε και μετά τους είπε μην έρθετε. Στο πρώτο τους είπε να πάτε. Ναι. Κάνανε μπαϊράκι ότι δεν ήθελαν να πάνε. Α, μάλιστα. Όταν τους είπε έλα, να μην έρθετε, διαμαρτύροντο, γιατί δεν θα πάνε. Ναι. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Συμβαίνουν διάφορα τώρα τα πράγματα, τα οποία νομίζω τα ξέρετε καλύτερα. Πέστε μου κάτι, κύριε πρόεδρε, εσείς θα πάτε στη Γενέβη? Εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλέσει επισήμως τους πολιτικούς αρχηγούς, βεβαίως και θα είμαστε εκεί. Μάλιστα. Και επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα πράγματα και κυκλοφορείτε έξω, εσείς λέτε ότι τρομάζετε με την ιδέα ότι μπορεί να παραμείνει αυτή η κατάσταση. Η άλλη πλευρά λέει ότι τρομάζει με την ιδέα πως πάμε σε τουρκοποίηση. Ο κόσμος είναι στη μέση, ο κόσμος ακούει, ακούστε, είναι μπερδεμένος. Εγώ και η παράταξή μου βλέπουμε το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Μάλιστα. Και όταν καθημερινά, όποτε θα υπάρξει μια εξέλιξη του Κυπριακού, κάποιοι είναι θυσμένοι στον φόβο και θέλουν να πνίξουν την ελπίδα, να πνίξουν το αύριο, με το να τους ακούς καθημερινά, κύριε Δημητρόπουλε, να ρωτούν, ναι, εάν θα βρούμε λύση πρέπει να φύγει ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης πριν από τη λύση. Ναι. Αν θα βρούμε λύση πρέπει να καταργηθούν πριν πάμε στις διαπραγματεύσεις οι εγγύησεις. Για να βρούμε λύση πρέπει να φύγουν όλοι οι έπικοι. Mm-hmm. Για να βρούμε λύση πρέπει να επιστραφούν όλα τα εδάφη. Για να βρούμε λύση πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες των περιουσιών να επανακτήσουν τις περιουσίες τους πίσω. Ναι. Άρα λέτε με αυτόν τον τρόπο σε 40 χρόνια ακόμα... Και λέει, μα έτσι, όταν ακούω τον άλλον, ο οποίος μαζί με εμένα γεννηθήκαμε σε μια μη Κύπρο ή μη κατεχόμενη, με 40.000 Τούρκους στρατιώτες τα τελευταία 42 χρόνια και δεν τον άκουσα μια φορά να ανησυχεί γιατί κοιμάται σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα και μόλις ανοίξει το παράθυρο ελπίδας για να επανενώσουμε τον τρόπο μας, τον τόπο μας και να απαλλαγούμε από την τουρκική κατοχή, να μου ανησυχεί αν δεν φύγουν ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης πριν από τη λύση. Ναι. Και εγώ θέλω να φύγουν και χωρίς λύση. Το θέμα πώς το πετυχάνεις. Καλά, δεν είναι κακό, κύριε πρόεδρε. Είναι κάποια πράγματα. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που με όλο το σεβασμό δεν μπορώ να τα συλλάβω
βάζοντας τη λογική να το αναλύσει. Άρα εσείς μου λέτε με πολύ ήπιο και μαλακό τρόπο ότι κάποιοι είτε έτσι είτε αλλιώς σε καμία περίπτωση δεν θέλουν λύση. Μα λέω το επιχείρημα, λέει, δεν θα δεχτώ λύση αν δεθεί ο Τούρκος στρατιώτης πριν από τη λύση. Ναι. Καλά, χωρίς λύση πώς κοιμάσαι ήσυχα εδώ και 42 χρόνια. Δίπλα μας δεν έχουμε 40.000 Τούρκους στρατιώτες. Ναι. Δεν μας κρατούν υποκατοχή 40% του εδάφους μας. Τους άκουσες ποτέ αυτούς όλους, κύριε Δημητρόπουλε, να ανησυχούν όταν δεν έχουμε διαπραγματεύσεις? Ανησυχούν, εκφράζονται απόψεις, κύριε Πρόεδρε, καθημερινά. Όταν δεν υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό για το ενδεχόμενο λύσης, τους άκουσες καμιά φορά να ανησυχούν? Ναι. Για πες μου ειλικρινά. Σημασία έχει ότι είμαστε σε μια πολύ κομβική, έτσι, σε ένα κομβικό σημείο που θα πρέπει υπεύθυνα και θεωρώ εγώ συλλογικά να αντιμετωπίσουμε, ναι, αλλά τους κινδύνους. Έρχομαι και το επόμενο. Ναι. Λέμε, με αυτό τον Ερντογάν πάτε να βρείτε λύση. Ναι. Παρακολουθώ και εγώ τον Ερντογάν. Έχω και εγώ τις απόψεις μου με το τι συμβαίνει και την όλη συμπεριφορά του. Αλλά αν με τη λύση δεν του έχω εμπιστοσύνη, χωρίς λύση τι εμπιστοσύνη του έχω? Ναι. Ποιος μου διασφαλίζει αύριο χωρίς λύση τι θα πράξει ο Ερντογάν? Ναι, κύριε Πρόεδρε, στο διατάφτα τώρα όμως έχουμε κάποια δεδομένα μπροστά μας τα οποία θα πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε. Για παράδειγμα, έχουμε μια επανεκκίνηση του διαλόγου. Είναι θετικό αυτό σίγουρα. Από το τέλμα είναι πιο θετικό. Εσύ, λες, είναι θετικό. Όχι, εφόσον λέμε... 6 από τα 8 κόμματα, λίγο πολύ εθνική προδοσία το ανεβάζουν. Όχι, λίγο πολύ, έχω καταλάβει εγώ ότι όλοι συμφωνούν ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης του Κυπριακού. Με αυτή την έννοια το λέω. Καλά, λένε ότι ο διάλογος, αλλά όταν επανερχίζει ο διάλογος, αρχίζουν τα πολεμικά ανακοινοθέντα. Η μόνη φορά είπα και στο Εθνικό Συμβούλιο, δεν θα πω ποτέ τι είπε ο Α και Β, αλλά το τι είπα εγώ, ναι, όταν θεωρήσω ότι πρέπει να το πω και δημόσια, το λέω. Ναι. Η μόνη φορά που, από τις ελάχιστες φορές που συμφωνούν, είναι όταν είμαστε κοντά σε ναυάγιο. Ναι, είναι στο δεύτερο Μον Μπελεράν, ναι, όλοι ήταν ενωμένοι. Όλοι ήταν ενωμένοι. Ναι. Έχει μια, τώρα αυτή είναι μια όταν τοποθέτηση πάμε σκληρή. Για μπλοκάρισμα, ναι, όταν πάμε για μπλοκάρισμα, όλοι είναι ενωμένοι. Με την ίδια άποψη. Εντάξει, να κάνω λίγο... Ανοίξει ο δρόμος, όταν ανοίξει ο δρόμος και η προοπτική, αρχίζουν τα πλαούγια. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι και εσείς ανησυχείτε ότι η εξελίξη μπορεί να μας οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις. Δεν θα δεχτώ λύση. Μάλιστα. Ή αν δεν διασφαλίζω ότι θα ζω σε μια κανονική πατρίδα. Να μην χρειάζομαι θεωρήσεις και να διασχίζω οδοφράγματα για να διακινούμε στη δική μου ευρωπαϊκή πατρίδα. Να μπορούν να επιστρέψουν πρόσφυγες, αλλά και το σύνολο του λαού μας να μπορεί να κατοικήσει όπου εκείνος θέλει. Ναι. Γιατί όταν λέμε λύση, να μην περιοριζόμαστε στο έδαφος που θα πάρουμε μόνον, αλλά στο ότι αναγνωρίστηκε το δικαίωμα ιδιοκτησίας στην ολότητα των ιδιοκτητών. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι καθαρό ότι υπάρχει διαφορά στη φιλοσοφία επίλυση του Κυπριακού. Άρα προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Αφού εδώ μιλάμε ότι κάποια κόμματα δεν δέχονται τη διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Άρα λογικό δεν είναι? Λογικότατο, λογικότατο, και σας ερωτώ, κύριε Δημητρόπουλε. 6 από τα 5 από τα 8 κόμματα, ναι, 5 από τα 8 κόμματα είναι ενάντια στη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Άλιστα. Τα 4 ενάντια στην ομοσπονδία και το 1 ενάντια στη δικοινωτική ομοσπονδία. Μα όταν είσαι ενάντια στη δικοινωτική ομοσπονδία, είσαι και ενάντια στο σύνταγμα του 60 που ήταν δικοινωτικό κράτος.
Ναι. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ο κόσμος ακούει. Ξέρετε, ο κόσμος δεν είναι... Δεν έχουν αυτό το κριτήριο, ούτε είναι μέσα στα πράγματα τόσο για να καταλαβαίνουν τις εξελίξεις. Ακούστε κύριε Δημητρόπουλε, να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς και να μην αδικούμε τον κόσμο. Άμα του λες από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι αν υπάρχει λύση θα του κέψεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, ο κόσμος θα πιστέψει. Και αν του λες από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι με τη λύση θα γίνεις ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο και ο πιο ασφαλής, πάλι θα πιστέψει. Ναι. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα, είναι κρίμα ο κόσμος να πάει σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα με βάση την προπαγάνδα είτε αυτών που θα στηρίξουν είτε αυτών που θα απορρίψουν. Τα δεδομένα, κύριε Πρόεδρε, όπως είναι σήμερα στο τραπέζι, επιτρέπει την όποια αισιοδοξία? Κοιτάξτε, σε λέω με πολύ ειλικρινία. Στα κεφάλαια που εξαντλητικά έχουν συζητηθεί. Ναι. Υπήρξε τόση πρόοδος που οποιοδήποτε αντικειμενικός παρακολουθεί το Κυπριακό εδώ και δεκαετίες και συγκρίνει με άλλες πρωτοβουλίες είναι σαφέστατα καλύτερες. Επιπροσθέτως, είναι μερικές πτυχές που βελτιώνουν ακόμη και οι αδυναμίες του 60. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δέχομαι αυτά που λέτε όλα, έτσι, έχω την άποψή μου, εγώ να δεχτώ αυτά που λέτε, αλλά ο κόσμος ο πολίτης που μας ακούει και δικαιολογημένα σου λέει, επειδή υπάρχουν τουρκικοί εκβιασμοί σήμερα, πάμε σε ένα διάλογο που βλέπουμε ότι έχει τους κινδύνους του. Γιατί χθες ο Πρόεδρος είπε ότι λίγο πολύ ότι πάμε στο διάλογο, επανεκκίνησε ο διάλογος και πάμε στη Γενέβη, γιατί είχαμε τουρκικούς εκβιασμούς. Κύριε Δημητρόπουλε, οι κίνδυνοι υπάρχουν και πρέπει να τους υπολογίζουμε. Ναι. Και επειδή υπάρχουν οι κίνδυνοι, πρέπει να βρούμε λύση. Σωστό. Δηλαδή, είτε πάρεις ένα μονοπάτι, είτε πάρεις ένα δρόμο ή μια λεωφόρο. Ναι. Κάποιοι μικρότεροι ή περισσότεροι κίνδυνοι υπάρχουν στη διαδρομή. Το θέμα είναι να είσαι στόχοπροσιλωμένος στον στόχο. Ναι. Για να προσπεράσεις τους κινδύνους και να πετύχεις να φτάσεις στον στόχο. Να φτάσει στο τέρμα. Και μας, για κάποιους τουλάχιστον από μας, το τέλος του δρόμου είναι η επανενωμένη Κύπρος. Φαντάζομαι για όλους. Φαντάζομαι για όλους είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να μιλώ για όλους. Μάλιστα. Μιλώ για το κόμμα μου. Και δεν μ' ακούσετε ποτέ και δεν θα μ' ακούσετε εμένα να μιλήσω για μειοδότες. Ούτε ποτέ θα μ' ακούσετε να μιλήσω ότι κάποιοι δεν θέλουν λύση. Ναι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι από αυτούς που διαμαρτύρονται καθημερινά και καθολικά, 5 από αυτούς είναι ενάντια στην Διζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία. Είναι ενάντια στο μοντέλο που συμφωνήσαμε. Ναι. Και τώρα λέω, μπορούμε σήμερα, μετά από δεκαετίες που πηγαίναμε στα Ηνωμένα Έθνη και ζητούσαμε ψηφίσματα στήριξης και με βάση και αυτά διατηρήσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία, την κυριαρχία της, την αναγνώρισή της που είναι το μόνο αναγνωρισμένο κράτος. Να έρθουμε εμείς ήδη και να πάμε ενάντια στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που εμείς ζητούσαμε. Γιατί σε όλα αυτά είναι καθαρό το μοντέλο λύσης του Κυπριακού. Ναι, αυτό συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη, κύριε Πρόεδρε, από την άλλη... Πόσο σοβαροί είμαστε, κύριε Δημητρόπουλε, από τη μια να επικαλούμαστε τα Ηνωμένα Έθνη και από την άλλη
να αναθεματίζουμε τα ψηφίσματά τους. Ναι, από την άλλη όμως κύριε Πρόεδρε, κάποιος καλόπιστος θα μπορούσε να πει το εξής, ότι ναι μεν όλα αυτά που λέτε είναι σωστά, από την άλλη όμως η πατρίδα παραμένει μετά από τόσα χρόνια με ένα τέτοιο μοντέλο μοιρασμένη, με κατοχή, με στρηματοπλέγματα, μήπως θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Πώς θα δούμε κάτι άλλο? Να πάμε ενάντια στην διεθνή κοινότητα, στην Ευρώπη, στους πάντες. Ναι. Έχουμε τη δύναμη. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Μα όταν παίζεις σκάκι, παίζεις με κάποιο άλλο παίχτη, δεν παίζεις μόνος σου. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι, την αντίθετη άποψη, αυτή που κάποιοι χαρακτηρίζουν ως απορριπτική άποψη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την ακούει. Εδώ είναι το θέμα. Παίρνει μηνύματα από την άποψη αυτή. Κοίταξε να σας πω. Έχει και κάτι θετικό. Ναι. Αυτές όλες οι αντιδράσεις ενισχύουν κάπως και τη διαπραγματευτική θέση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι στο τραπέζι, λέει του συνομιλητή του ή του διεθνούς παράγοντα, κοιτάξτε, ακούτε και εσείς καθημερινά. Ναι. Μάλιστα. Οι εξελίξεις σίγουρα τρέχουν κύριε Πρόεδρε, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε, διότι είναι πολλά τα θέματα. Και το χρονόμενο τρέχει. Έτσι. Και πρέπει να πάω στην άλλη μου υποχρέωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας φίλες και φίλοι.